κυρίες και κύριοι. Έρχεται μετά από μια πολύχρονη αποχή. Ήταν νομίζω της γενιάς της δικιάς μας. Αγωνίστηκε στο Cage Survivor 4. Στο 3, ούτε που θυμάμαι σε πόσα Cage Survivor, στα πρώτα Cage Survivor. Και επανέρχεται, αντιμετωπίσει με τον Δημήτρη Μυρότσο. Ο οποίος στον τελευταίο του αγώνα κατέκτησε την ζώνη του ερασιτεχνικού Cage Survivor. Όχι, είχε άλλον ένα αγώνα μετά, αν θυμάσαι. Που έχασε. Α, έλειπες γι' αυτό, δεν το θυμάσαι. Δημήτρης Μυρότσος. Πολύ δυνατές ανταλλαγές και από τους δύο. Ο Γιάννης Ιργάνης ήταν από τους πιο θεαματικούς αθλητές της γενιάς του από παλιά. Ο οποίος έχει και πάρα πολύ καλό κάρντιο επίσης. Τώρα όμως ο Μυρότσος ελέγχει πολύ ωραία. Κοιτάει κλίντς. Φοβερά χτυπήματα από τον Μυρότσο και η άμυνα του takedown. Ο Μυρότσος έχει θέσει έναν πάρα πολύ καλό ρυθμό από την αρχή του αγώνα. Πολύ ωραίος ο Μυρότσος. Την προηγούμενη φορά που έλειπε στο προηγούμενο Cage Survivor ή δεν ήσουν εδώ, αγωνίστηκε στην welterweight κατηγορία. Δεν κατάφερε να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σήμερα αγωνίζεται στην lightweight στην κατηγορία του. Και κάνει και το επαγγελματικό του ντεπούτο επίσης. Νομίζω ότι ήταν καιρός για τον Δημήτρη Μυρότσο να γυρίσει επαγγελματικό. Έχει πολλή εμπειρία. Ωραίο. Δυνατά χτυπήματα ακούγονται μέχρι εδώ. Γιάννης Ιργάνης, όπως έλεγα λοιπόν πριν, είχε τουλάχιστον όταν τον θυμόμουν εγώ πάρα πολύ ύπουλο κάρντιο. Δεν σου γεμίζει το μάτι, ο τύπος μπορεί και παίζει ασταμάτητα για 15 λεπτά. Τουλάχιστον έτσι τον θυμάμαι εγώ όταν αγωνιζόμασταν. Έτσι ήταν όντως. Έτσι ήταν. Για να δούμε πώς θα έρθει μετά από τόσο καιρό. Σε over-under και οι δύο τους με το Σιργάνη να πιέζει τον Μυρότσο πάνω στο κλουβί. Πολύ ωραίο γόνατο εσωτερικά για τον Γιάννη Σιργάνη και τα χτυπήματα στα πλευρά. Μυρότσος έχει το νου του στο takedown, δεν θέλει να δώσει το takedown. Μπλοκάρει τα χέρια πολύ καλά ο Μυρότσος. Ο Σιργάνης όμως διατηρεί την πίεση πάνω στο κλουβί και συνεχίζει με τα γόνατα εσωτερικά στα πόδια του Μυρότσου. Πρέπει να προσέχει για χτυπήματα στα γενικά βέβαια. Ήταν λίγο ύποπτο αυτό. Έχει το underhook ο Σιργάνης πάρα πολύ ωραία. Και ο Μυρότσος κινείται πλάγια πολύ ωραία, προσπαθώντας να βρει το άνοιγμα για να ξεκολλήσει. Προσπαθεί να φτιάξει γωνία. Ο Σιργάνης όμως τον κρατάει πάρα πολύ ωραία. Ωραίο hand fighting για τους δύο. Ο Μυρότσος φτιάχνει. Πήγε να φτιάξει, προσπάθησε να φτιάξει και ο Σιργάνης του σταμάτησε για αυτό το underhook. Είμαστε στα μισά του πρώτου γύρου ακριβώς, 2,5 λεπτά έχουν περάσει και άλλα 2,5 απομένουν. Προσοχή στα γόνατα κύριοι, είναι και τα δύο ήταν ύποπτα. Ωραίο frame πάνω να στήσει ο Μυρότσο να σπάσει. Ωραίο γόνατο, γόνατο και αγώνες από τον Μυρότσο. Ο Μυρότσος ξεσηκώνει το γήπεδο, αλλά έρχεται πίσω. Ο Σιργάνης συνεχίζει και πιέζει μπροστά. Πολύ δυνατά χτυπήματα από τον Μυρότσο και η γονατιά και η αγωνιά. Δεν σταματάνε όμως ο Γιάννης Σιργάνη από το να κυνηγάει αυτή τη μάχη. Συνεχίζει και πιέζει ο Σιργάνης. Παρ' όλα αυτά του χαλάει όλη τη θέση με αυτό το frame. Ο Μυρότσος, πολύ ωραίο γόνατο και δεξί ο Όρχαν. Πολύ ωραίο. Ξανά γόνατο. Εκμεταλλεύεται το ύψος ο Μυρότσος. Πάλι δεύτερος αγώνας. Όπως τη βουλιά του αγώνας και ψηλή κλωτσιά από τον Μυρότσο. Δημήτρης Μυρότσος με πολύ καλά πετυχημένα χτυπήματα. Και να φοβερό για τον Γιάννη Σιργάνη. Και οδηγεί τη μάχη στο πάτωμα. Γιάννης Σιργάνης δείχνει πραγματικά την εμπειρία του. Έρχεται πίσω από μια πολύ δύσκολη, πολλές δύσκολες στιγμές. Και πολλές δύσκολες και πολύ δύσκολες επίσης. Και τώρα είναι στη half guard από πάνω. Δέχτηκε για να δούμε σκληρά χτυπήματα, δέχτηκε αγώνες, γόνατα, αγωνιές. Καθαρά χτυπήματα με γροθιές. Για να δούμε από πάνω τι θα γίνει. Επαναφέρει τη full guard ο Δημήτρης Μυρότσος. Ο Γιάννης Σιργάνης μένει από πάνω στην guard. Αλλά δεν δείχνει να έχει την τάση να σηκωθεί. Ίσως φοβάται για κάποιο submission που μπορεί να κυνηγήσει ο Μυρότσος μόλις ανοίξει η απόσταση λίγο. Παρ' όλα αυτά πρέπει κάτι να κάνει, δεν μπορεί απλώς να μείνει εκεί στην ασφάλεια. Πόση ώρα έχουμε ακόμα, 40 δευτερόλεπτα. 40 δευτερόλεπτα βεβαίως. 40 δευτερόλεπτα ακόμα για τον πρώτο γύρο. Θεωρώ ότι ο Μυρότσος έχει ξεκάθαρα τη ζημιά. Αλλά για να δούμε τώρα αν θα καταφέρει ο Γιάννης Σιργάνης να κάνει κάτι το οποίο θα ισορροπήσει λίγο. Δεν ξέρω αν έχει αρκετό χρόνο για να το ισορροπήσει. Έχει λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα ο Γιάννης Σιργάνης.
Και η ζημιά που έχει δεχτεί είναι ήτανε καλή. Ήτανε πολύ ήτανε καλή, πολύ ξεκάθαρη. Και δυνατή. 10 δευτερόλεπτα. Νομίζω ανεβάζει για λίγο την κάρτο. Όχι, ο Μιρότσης όχι, την αφήνει. Δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι ο Σιλγκάν για να κλείσει καλά αυτό το γύρο. Δεύτερος γύρος. Και ξεκινήσαμε. Γιάννης Σιλγκάνης με τη μαύρη πορτοκαλί βερμούδα. Δημήτρης Μιρότσος με τη μαύρη κόκκινη. Πλησιάζει ο Μιρότσος, πλησιάζει απειλητικά. Ναι. Μακρύς ο Μιρότσος. Μακρύς και απειλητικός. Ο Σιλγκάνης άνετος όμως στην κίνησή του, χαλαρός. Αυτή η κλωτσιά ήρθε πολύ ύπουλα. Παρ' όλα αυτά η απόσταση ήταν μεγάλη, δεν ανησύχησε ο Γιάννης Σιλγκάνης. Ο μπλικ κικ από τον Γιάννη Σιλγκάνη. Ναι. Πάρα πολύ. Δεν έχουμε δει ο μπλικ κικ νομίζω και σε πολλά event. Ghost kick τώρα. Ένα-δύο από τον Μιρότσο και κινείται πολύ όμορφα. Πολύ ωραία κίνηση και από τους δύο. Τσεκάρουν συνέχεια ο ένας τον άλλον για τις αντιδράσεις τους. Αυτό ίσως. Έδειξε μια τάση για γυριστή κίνηση από τον Δημήτρη Μιρότσο. Μια χαλαρή low kick από τον Δημήτρη. Superman punch. Ο Γιάννης Σιλγκάνης έχει αρχίσει και κλείνεται. Νομίζω ότι περιμένει να κάνει time το takedown. Νομίζω ότι περιμένει να το κάνει timing με το να μπει μέσα. Να το! Πολύ καλό και ο Μιρότσος το περίμενε. Δεν έκανε commit με τα χτυπήματά του ο Μιρότσος. Ωραίο body lock από τον Γιάννη Σιλγκάνη. Και όμως η άμυνα του Δημήτρη Μιρότσου είναι πάρα πολύ ωραία. Ο οποίος οδηγεί τη μάχη στο πλέγμα. Ο Μιρότσος βρίσκεται με 50-50. Over-under αλλιώς. Ο Σιλγκάνης φέρνει ένα ωραίο γόνατο και κλείνει τον body lock πίσω. Ωραίο δεύτερο ωραίο γόνατο από τον Σιλγκάνη. Αυτό ήταν οριακό. Και χρησιμοποιεί τα γόνατα στα πόδια όπως έκανε και στον προηγούμενο γύρο ο Γιάννης Σιλγκάνης. Έχει ρίξει 3-4. Και νομίζω ότι όσο βρίσκει στόχο θα το χρησιμοποιεί. Πάλι μία, σωστός. Δεν ξέρω πόση ζημιά κάνει με αυτό, αλλά σίγουρα απασχολεί τον Μιρότσο και κερδίζει τις εντυπώσεις των κριτών με αυτές τις κινήσεις. Άμα υπάρχει ένας σχετικά ήρεμος γύρος, και αυτή είναι η μοναδική ζημιά. Φτιάχνει frame όμως ο Μιρότσος. Καλό, ύπουλο. Το Γιάννη Σιλγκάνη ήρθε από πάνω με το δεξί χέρι. Τώρα ο Μιρότσος δείχνει να καλύπτει τα πόδια του, προσπαθεί να καλύψει τα πόδια του από αυτές τις γονατιές. Frame και έρχεται το γόνατο. Ωραία γονατιά, κάνει ζημιά. Η γονατιά του Μιρότσου έκανε τίποτα, ζημιά. Τίποτα αυτά, λέει ο Σιλγκάνης. Παρ' όλα αυτά, αστοχή ο Σιλγκάνης προσπαθεί για να το. Πάρα πολύ ωραίο chain wrestling. Πάει για τον double και τον επαναφέρει. Τον φέρνει στο έδαφος. Ο Μιρότσος δείχνει να τυλίγει τα πόδια του. Δεν ξέρω άμα θα δοκιμάσει να ρολάρει για να κυνηγήσει κάποια νίμπαρ, κάποιο leg lock. Δεν θα το είναι δύσκολο, είναι δύσκολο γιατί είναι στο πλέγμα. Δεν μπορεί, δεν έχει χώρο για να ρολάρει. Δεν έχει χώρο για να ρολάρει, πολύ σωστά. Και σύν ότι. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται αυτός από πάνω με μια κλεισμένη κιμούρα στο χέρι του Σιλγκάνη. Να δούμε αν θα τα χρησιμοποιήσει για να τον περιστρέψει. Ο Σιλγκάνης επιμένει. Και νομίζω ότι αν μείνει σταθερός θα το κάνει δύσκολο στο Μιρότσο να χρησιμοποιήσει την κιμούρα. Νάτος λοιπόν ελευθερώνεται. Θα πάει να βγει την πλάτη. Ξανά. Ο Σιλγκάνης κάνει πίσω για να, και τον αφήνει να σηκωθεί. Δεν θέλει να μπει σε μάχη στο έδαφος. 1:35 ακόμα. Νομίζω ότι ο Σιλγκάνης θα ξανασουτάρει και θα πει το πιλάνε. Νομίζω ότι ο Σιλγκάνης άφησε μια πολύ καλή ευκαιρία για να μείνει από πάνω. Και να δούμε, δεν τον νοιάζει όμως. Μπορεί και να μην τον νοιάζει. Και τώρα έρχεται. Ωραία hooks από τον Γιάννη Σιλγκάνη. Παρ' όλα αυτά ο Μιρότσος καταφέρει να κλείσει την απόσταση, φέρνει τον εαυτό του σε ασφαλές σημείο. Και άλλο ένα γόνατο. Ίσως όχι με πολύ δύναμη, παρ' όλα αυτά βρήκε στόχο από τον Δημήτρη Μιρότσο. Και πάλι έχει ανοιχτό το στόχο για τα γόνατα. Πολύ ωραία η λέξη, το ελεύθερο χέρι ο Γιάννης Σιλγκάνης. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία θέση έχει πάνω στο κλουβί ο Γιάννης Σιλγκάνης. Κάτι είπε ο Γιάννης Σιλγκάνης, κάτι είπε, αλλά... Και τώρα μπαίνει αυτός με τους δικούς του αγώνες, παρ' όλα αυτά δεν βρίσκει στόχο. Δεν βρίσκει στόχο, όχι. Καλύπτεται πάρα πολύ ωραία ο Μιρότσος, ο οποίος αμήνεται και τα takedown μαζί. Ξανά το γόνατο μέσα στα πόδια.
Κάτι είπε ο Σιργκάν, σαν να παραπονέθηκε για κάτι. Παραπονέθηκε για κάτι που έκανε ο Δημήτρης Μυρότσος. Ο Δημήτρης τώρα πάει, ταΐζει πολύ ωραία. Πολύ ωραίο το, το πόδι με το χέρι και παίρνει το single leg. Δεν ξέρω αν είναι αρκετό όμως. Δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Έχει περάσει πολλή ώρα κολλημένος ο κλουβί. Πολλή ώρα και δέχτηκε και δύο takedowns. Βεβαίως. Πάει για την armbar. Πάει για την armbar. Λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Και ο Γιάννης Σιργκάνης δείχνει καλύτερος από ποτέ. Απίστευτο. Τρίτος και τελευταίος γύρος μιας φανταστικής αναμέτρησης. Γιάννης Σιργκάνης. Ενάντια σε Δημήτρη Μυρότσο. Η νέα γενιά ενάντια στην παλιά γενιά. Πάμε να δούμε. Εδώ πέρα θα κρυθεί η Βασίλη αν ο Γιάννης Σιργκάνης έχει διατηρήσει το κάρδιο που είχε από παλιά. Εδώ πέρα θα φανεί. Στο δεύτερο γύρο έδειξε ότι ακόμα είχε αντοχές για να πιέσει. Και Λάντος λοιπόν για ένα πολύ ωραίο take-down. Νάτο, πάρα πολύ ωραία. Μυρότσος θα πάει για κάποια rubber guard. Να δούμε αν μπορεί να κλείσει τρίγωνο. Θα πονηθήσει rubber guard, αλλά δεν ξέρω. Να την επαναφέρει, θα την εγκαταλείψει. Τώρα όμως δέχτηκε το take-down ο Μυρότσος και είναι με την πλάτη στο πάτωμα. Δεν ξεκινάει ωραία την αναμέτρηση. Βέβαια έχει ακόμα πάρα πολύ χρόνο. Και αγκώνες από Δημήτρη Μυρότσο. Δείχνει δραστήριο συνέχεια ο Μυρότσος. Ο Σιργκάνης προσπαθεί να ελευθερώσει τα χέρια του. Ωραία χτυπήματα από τον Μυρότσο. Ο Σιργκάνης δεν είναι πολύ ενεργός. Κινδυνεύει. Πάει δύο-τρεις φορές στο σώμα ο Σιργκάνης. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να ελευθερώσει τα χέρια του. Ο Μυρότσος τον αγκαλιάζει τόσο καλά και ο Σιργκάνης δεν έχει ελεύθερα τα χέρια του. Ξανά ο... κρατιέται ο Μυρότσος, προσπαθεί να περάσει αγκώνες στους κροτάφους του Σιργκάνη. Ο Μυρότσος πρέπει να δουλέψει να σηκωθεί από αυτή τη θέση. Δεν είναι η καλύτερη θέση για να χτυπάς. Πρέπει να σηκωθεί. Πρέπει να επιχειρήσει κάτι τουλάχιστον. Πρέπει να επιχειρήσει ένα submission. Νομίζω ότι θέλει αυτή τη στιγμή να σηκωθεί λίγο ο Σιργκάνης για να πάει για την armbar. Δείχνει να κρατάει τα χέρια του Σιργκάνη. Σαν να έχει στο μυαλό του μία armbar. Ναι, αλλά αυτό όμως είναι εύκολο να χαλάσει. Καθώς ο Σιργκάνης και ο Μυρότσος και οι δύο είναι ιδρωμένοι, έχουν παίξει 10 λεπτά ξύλο και τα grips είναι πάρα πολύ δύσκολα για να κρατηθούν σε αυτό το σημείο. Περάσανε 2 λεπτά του τρίτου γύρου. Ο Σιργκάνης παραμένει από πάνω, παρόλα αυτά δεν περνάει κάποια significant strikes, κάποια καθαρά χτυπήματα. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει ύψος, αλλά ο Μυρότσος του κρατάει τα χέρια. Νομίζω ότι ο Μυρότσος θέλει ο Σιργκάνης. Ωραίος αγκώνας. Χρόνος, δεν μπορώ να δω το χρόνο. Έχουμε 2 και 35 από τώρα. Άρα λοιπόν ο Δημήτρης Μυρότσος έχει περάσει όλο το μισό πρώτο γύρο, το μισό του γύρου από κάτω. Δεν είναι καλό αυτό. Ο Σιργκάνης όμως δεν το εκμεταλλεύεται. Να, εδώ πέρα ένα χτύπημα, αλλά δεν ξέρω πόσο καλό. Νομίζω ότι ο Σιργκάνης κάνει εξοικονόμηση των δυνάμεων αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κρατιέται όσο δραστήριος χρειάζεται για να μην χαλάσει τη θέση, για να μην του σηκώσει ο διαιτητής μας. Ναι, αλλά ίσως δεν είναι αρκετό αυτό για τον Σιργκάνη. Ίσως είναι αρκετό για τον Σιργκάνη, γιατί είναι κουρασμένος. Για τον Μυρότσο σίγουρα δεν είναι αρκετό όμως, καθώς περνάει από κάτω. Περνάει από κάτω. Και αν ο Σιργκάνης έχει κερδίσει το δεύτερο γύρο, που νομίζω ότι ίσως ο δεύτερος γύρος είναι για τον Γιάννη Σιργκάνη, τότε ίσως κοιτάμε. Ίσως ο Δημήτρης Μυρότσος πρέπει να γίνει ενεργός αυτή τη στιγμή. Δεν έχει χρόνο, τελειώνει ο χρόνος του. Έχει λιγότερο από 2 λεπτά αυτή τη στιγμή. Να ορίστε, τώρα είναι δραστήριος ο Γιάννης Σιργκάνης. Νομίζω και εγώ ότι κοιτάζουμε τους προηγούμενους γύρους, ένα για τον Μυρότσο και ένα για τον Σιργκάνη. Οπότε αυτή τη στιγμή ίσως κρίνεται όλο το παιχνίδι. Ακριβώς. 1,5 λεπτό ακόμα. 1,5 λεπτό ακόμα. Ο Δημήτρης πρέπει να κάνει κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να περιμένει. Ξανά, δυνατά, ο Σιργκάνης γίνεται όλο και πιο δραστήριος όσο δεις. Περνάει η ώρα, γίνεται όλο και πιο δραστήριος. Παρ' όλα αυτά πρέπει να προσέχει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Μυρότσος θα κοιτάζει ένα submission. Θα ψάξει την ευκαιρία για ένα submission. Ο Μυρότσος δείχνει έτοιμος να ανοίξει την κάρτου. Μάλλον για να επιτεθεί για το submission. Ο Σιργκάνης όμως παραμένει χαμηλά, περνάει τα χτυπήματα. Και να του ο Μυρότσος που προσπαθεί να βγάλει το γοφό του. Πάει για τη rubber guard ο Μυρότσος, αλλά είναι μακριά, δέχεται χτυπήματα και αυτά χτυπήματα ακούστηκαν. Ναι, βεβαίως. 50 δευτερόλεπτα ακόμα έχουν μείνει, ο Δημήτρης πρέπει να κάνει κάτι τώρα. Δεν ξέρω πώς έχει σκοραριστεί.
Ο Πάνος Καρμύρης ορίεται στη γωνία του Δημήτρη Μυρότσου. Έχεις λιγότερο από ένα λεπτό, του φωνάζει, κάνε κάτι, πάει για την Άρμπαρ. Ο Συριγκάνης πολύ εύκολα ακυρώνει την κίνηση της Λεκάνης. Πω, πολύ δυνατή η Hammer Fist ήταν αυτή. Αυτή η Hammer Fist ακούστηκε μέχρι εδώ. Ίσως κοιτάμε ένα 18 γύρω. Δεν βρίσκω τόσο μεγάλη τη ζημιά που κάνει ο Συριγκάνης. Ναι, αλλά δεν έχει καμία, δεν έχει κανένα, έχει domination και τη ζημιά. Ο Δημήτρης δεν έχει τίποτα, έχει τη θέση, έχει τη διάρκεια, έχει τη ζημιά. Ο αγώνας τελειώνει όπου να είναι. Και νομίζω ότι ίσως δούμε ένα μεγάλο comeback. Ο Συριγκάνης εξαπολύει τις τελευταίες επιθέσεις του. Ο Συριγκάνης δεν σταματάει, δεν σταματάει, ακόμα χτυπάει. Μέχρι τον και τέλος του αγώνα. Wow, ο Γιάννης Συριγκάνης. Ήδη πετέλημα σένα του πανηγυρίζοντας. Κυρίες και κύριοι, έχουμε νικητή με split decision. Μπλεγωνία, Γιάννη.